αυτή η κυβέρνηση του εξαμήνου με τον Αντώνη Σαμαρά και με τους συγκυβερνώντες έχει δείξει δείγματα. Όταν λέω δείγματα, τι εννοώ? Η μείωση των μισθών δηλαδή, και των συντάξεων, αυτά τα δείγματα δηλαδή. Η μείωση μισθών και συντάξεων. Όχι, μιλάω για τις επιτροπές τώρα. Θα πάμε και εκεί. Εντάξει, ναι. Θα πάμε, δώστε όλα, πάρτε όλα, θα σου πω μετά. Εγώ μιλάω τώρα για τις επιτροπές. Για εξεταστικές επιτροπές μιλάω. Ναι. Θα σου πω και Καμπουράκη ένα παράδειγμα που με πήρε χθες ένας και τρελάθηκα. Μεγάλο επιχειρηματίας της νύχτας, χρόνια πάρα πολλά. Καλές παρές κάνεις. Και μου λέει κύριε, ναι, γιατί τι είναι ο άνθρωπος, μια χαρά είναι, αξιοπρεπέστατος. Δεν τον κατάλαβα. Τον είπες έτσι. Το ξέρω. Ας πω και το όνομά, το κατάλαβες και εσύ. Πολύ καλό. Λοιπόν, όλα τα καλά παιδιά. Μου λέει κύριε, πολύ καλό παιδί, πάρα πολύ. Από την Κουμουντούρα, από μερικούς Σαμαλίες, πολύ καλύτερος. Λοιπόν, και μου λέει κύριε Γιακουμάτο, μου αμφιβάλλει κάτι. Λέω τι χάρη να σου κάνω. Μου λέει θέλω να μου δώσει το κηλικείο των φυλακών Κορδαλού. Εγώ λέω. Γιατί δεν το κάνει. Όλοι αυτοί που είναι μέσα, λέει τώρα, ήταν πελάτες μου σε πρώτο τραπέζι. Πότε έχετε ξαναδεί? Πότε έχετε ξαναδεί, κύριε Καμπουράκη, τόσους επωνύμους, ισχυρούς, Κορδαλό. Κυβερνάμε 6 μήνες. Προσέξτε, μέχρι το Πάσχα θα τρίβετε τα μάτια σας. Γιατί ποιους άλλους θα βάλετε μέσα? Όσοι είναι που παρακολουθούν. Όσοι ονόματα, θα τρίβεις τα μάτια σου. Σου εξηγώ τώρα. Ποτέ, μα ποτέ στην Ελλάδα δεν είχε δει ένας πολίτης τόσους ισχυρούς και επώνυμους φυλακή. Ένα. Τους έχετε πάρει έστω και ένα ευρώ. Ναι, πάτε. Τους έχετε πάρει έστω και ένα ευρώ. Πάλι, πάλι. Πάλι στην φυλακή. Πάλι στην φυλακή. Όταν πήγα. Τους στρέφει και ο ελληνικός λαός χωρίς να έχετε πάρει ούτε ένα ευρώ. Χωρίς να μην έχετε δημεύσει ούτε ένα ευρώ. Κάνεις λάθος. Απέ του δημόσιου ταμείου. Λες ψέματα πάλι. Να ζωή μαζί με ψέματα. Είναι αυτά που λέω. Όχι, κύριε Αδουλάκη, μισό λεπτό. Όταν πήγα στο σπίτι του Ελαφρεντιά. Μα είναι ψέματα. Τελώς τίποτα. Είναι παιδιά, με συγχωρείτε, λες ψέματα. Τελώς τίποτα. Λες ψέματα. Στο δημόσιο. Να σου πω γιατί λες ψέματα. Να μου πεις πόσα πήγα. Θα σου πω. Όταν μπήκα στο σπίτι. Να σου πω γιατί. Όταν μπήκα στο σπίτι του Λαβρεντιάδη, εισαγγελείς. Ξέρω το κύριε. Όταν μπήκα στο σπίτι του Λαβρεντιάδη, εισαγγελείς και αστυνομικοί, που κατασχέσανε 600.000 ευρώ σε ρευστό και κοσμήματα. Δημεύσαν την περιουσία, τη δεσμεύσανε όπως το Καραϊσκά και τα άλλα. Πώς τα λες αυτά τα ψέματα? Πώς τα λες αυτά τα ψέματα? Τα λες τα πήρε. Τι θα κάνει? Λαϊκό δικαστήριο στην Κουμουντούρου. Θα το δικάσει. Ούτε ένα σέντ στο δημόσιο ταμείο. Ούτε ένα σέντ. Θα τα δεις πριν δικαστήριο. Πληρώνει ο ελληνικός λαός με μειώσεις μισθών. Το δεύτερο. Και για αυτούς πληρώνει ο ελληνικός. Το δεύτερο που θέλω να πω.